στην παιδεία νομίζεις ότι έχουν οι Έλληνες με την έβδομη διαφορετικότητα? Νομίζω ότι αν και τα τελευταία χρόνια γίνεται, ας πούμε, μια σημαντική δουλειά στο κομμάτι της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κόσμου για αυτό το θέμα, στην πραγματικότητα έχουν γίνει ακόμα πολλά βήματα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του όρου, δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ αναπηρίας και διαταραχής, και αυτό μπορεί να δημιουργεί πολλά προβλήματα διακρίσεων στην καθημερινή ζωή. Szerintem az sok időben telik, mire elintézünk egy dokumentumot ahhoz, hogy be tudjunk illeszteni egy ilyen helyre, munkahelyre. A dokumentum nélkül az nem elég. Igen. És szerinted, itt a tapasztalataid szerint milyen lehetőségei vannak egy divergens embernek a szabadidő aktív eltöltéséhez? És hogy ezek a lehetőségek egyenlőek? Szerintem nem egyenlőek, csak az iskolában lehet ilyen emberekkel találkozni, akikkel egyforma ként indulunk. És hogy lehetne ezen változtatni? Hogyha ilyen kisebb csoportokat össze tudnánk hozni közel egymáshoz. Πιστεύεις ότι τα άτομα που βρίσκονται κάτω από την αμπρέλα της νευροδιαφορετικότητας θα έπρεπε να παρουσιάζονται από τα μέσα ως άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή ή ως μέρος της κοινωνίας μας που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ισότιμα? Πιστεύω ότι θα είναι μέρος της κοινωνίας μας, γιατί αυτά τα άτομα που εντάξει είναι διαφορετικά από εμάς θέλουν περισσότερη προσοχή. Γιατί εντάξει είναι και με αναπηρία, έχω γεννηθεί έτσι, να μην τα παραμελούμε, γιατί και αυτοί ουσιαστικά οι άνθρωποι είναι και πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί με αυτά τα άτομα και όσο μπορούμε να είμαστε κοντά τους για να τα βοηθάμε.